Μικρή έως και μηδαμινή ύπαρξη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργιακή συγκέντρωση που οργάνωσε το πρωί στην πλατεία δικαστηρίων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Τα μέλη του επιχείρησαν να στείλουν ένα μήνυμα κατά των μέτρων της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις, ωστόσο το ακροατήριο ήταν λιγοστό. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας στις αποφάσεις της κυβέρνησης και διεκδικούμε μια πολιτική η οποία δεν θα μειώνει το εισόδημά μας, δεν θα ρίχνει άλλα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων και δεν θα καταργεί τις εργασιακές σχέσεις. Πρέπει να λάβουν ένα μήνυμα από εμάς τους εργαζόμενους ότι υποφέρουμε και ότι πρέπει να αντισταθούμε. Την 1η του Μάη λοιπόν όλοι εδώ στην πλατεία δικαστηρίων. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ με τα μέλη του να τονίζουν την ανάγκη για συνεχείς αγώνες ώστε να αποτραπούν οι αντιλαϊκές πολιτικές. Μπροστά στην αντιλαϊκή καταιγίδα, στον παράζ των νομοσχεδίων που κατεβάζει η κυβέρνηση, φορολογικό, ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, καλή κράτης, ιδιωτικοποιήσεις, πάλι το ΠΑΜΕ από μόνο του σήκωσε το βάρος της αντίδρασης. Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους και σήμερα σε 78 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε αυτά που ετοιμάζουν σε βάρος μας και των παιδιών μας. Ο κόσμος είναι αναγκαίο πλέον, πρέπει να καταλάβει και ο τελευταίος εργαζόμενος ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, πρέπει να βγει στους δρόμους, να ξεσηκωθεί, να τους εγκαταλείψει.